στις επερχόμενες δημοτικές, περιφερειακές εκλογές, τις ευρωεκλογές, τις φοιτητικές εκλογές στις 10 Απρίλη, οι φοιτητές, η σπουδάζουσα νεολαία έχει επιλογή να ψηφίσει με κριτήριο τα όνειρα και τις ανάγκες της, να ψηφίσει όπως αγωνίστηκε και αγωνίζεται, όπως συζητάει και προβληματίζεται για την καθημερινότητά της μέσα και έξω από τις σχολές. Το παράδειγμα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών προσφέρεται για συμπεράσματα, όπως προσφέρονται για συμπεράσματα η καθημερινότητα που ζει ο φοιτητής και η φοιτήτρια, τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει από τις σπουδές του, τα μορφωτικά του δικαιώματα, έτσι μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα και να σκεφτεί για την υπόλοιπη ζωή του, για το σπίτι, για τη γειτονιά, για την πόλη στην οποία μένει και σπουδάζει, την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όπως ο καθένας και κάθε μια από εμάς θέλει ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών του και δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο που σπούδασε, έτσι θέλει και μια ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη που φιλοξενεί χιλιάδες φοιτητές, θέλει μια ζωή σε μια πόλη με ελεύθερους χώρους αναψυχής, πράσινο, δωρεάν αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πολιτιστικής έκφρασης, πρόσβαση στα πολιτιστικά δρόμενα αυτής της πόλης, γρήγορες ασφαλείς συγκοινωνίες. Όλες αυτές οι ανάγκες της νέας γενιάς για το σύστημα αποτελούν είτε κόστος είτε πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Όλες αυτές οι ανάγκες της νέας γενιάς για τους κομμουνιστές, για τους εκλεγμένους με τη λαϊκή συσπήρωση στους δήμους και στις περιφέρειες αποτελούν πεδίο μέσα από το οποίο αναπτύσσουν τη δράση τους, μεταφέρουν τα αιτήματα των μαζικών φορέων σε αυτά τα όργανα. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτεί ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια. Είναι η ίδια η πολιτική που αυξάνει το κόστος σπουδών, που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είτε με τα υψηλά ενίκια για αυτούς που έρχονται από άλλες πόλεις, είτε με τα δημοτικά τέλη, την ώρα που σε όλες τις σχολές πληρώνουν οι φοιτητές σημειώσεις, αναλώσιμα, εργαστηριακό εξοπλισμό. Είναι η ίδια πολιτική που υποχρηματοδοτεί τους δήμους και υποχρηματοδοτεί ταυτόχρονα και τις σχολές μας, με συνέπειες τόσο στον τόπο κατοικίας, για παράδειγμα το ζήτημα της καθαριότητας και άλλα παραδείγματα που είπε και ο Σωτήρης Αβραμόπουλος πριν, όσο και συνέπειες στα μορφωτικά μας δικαιώματα από την υποχρηματοδότηση των ΑΕΤΕΗ, όπως η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων. Ο Δήμος και η Περιφέρεια, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, ως όργανα και σε όλη την Ελλάδα, ως όργανα που χρηματοδοτούνται, λειτουργούν με βάση τους αντιλαϊκούς νόμους και τα μνημόνια που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, αποτελούν άλλο ένα εμπόδιο στην προσπάθεια των φοιτητών να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να ζήσουν με σύγχρονα δικαιώματα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα και η διοίκηση που τάρει τα προηγούμενα χρόνια είναι πρωτοπόρος στη λεγόμενη ανταποδοτικότητα. Την ανταποδοτικότητα τη γνωρίζουν καλά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μέσα από τις σχολές τους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα στο τελευταίο του προϋπολογισμό, υπολογίζει το 75% των εσόδων του να είναι από τις εισπράξεις δημοτικών τελών, προστήμων και όποιων άλλων εσόδων προσφέρουν οι όποιες υπηρεσίες έχει με το αζημίωτο όλες. Είναι το ίδιο κριτήριο λοιπόν της ανταποδοτικότητας με βάση το οποίο υποστελεχώνονται και υποβαθμίζονται σήμερα μεταπτυχιακά στα πανεπιστήμια, ενώ όσα λειτουργούν κανονικά είναι με δίδακτρα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι πρωτοπόρος στη συνεργασία με εργολάβους και επιχειρηματίες. Αυτούς τους εργολάβους και επιχειρηματίες που γνωρίζουν καλά οι φοιτητές μέσα από τα πανεπιστήμια, στις υπηρεσίες της καθαριότητας, της φύλαξης, του φαγητού στη λέσχη. Είναι η ίδια δημοτική αρχή, αυτή του Μπουτάρη, που σήμερα το πρωί ευχόταν στην Οτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ να βγει δήμαρχος και έλεγε ότι θα είναι άξια συνεχίστρια του έργου του, που ενώ το έπαιζε αυτοδιοικητικός και ανεξάρτητος, δεν υπήρχε κεντρικό πολιτικό ζήτημα, αλλά και πιο συγκεκριμένα ζήτημα που να αφορά τις σπουδές των φοιτητών, που να μην πήρε θέση. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρόταση για 300 με 400 ευρώ δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές ως τέλος εγγραφής, γιατί όπως έλεγε ο Δήμαρχος, ο Τζάμπας πέθανε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρόταση να γίνουν οι φοιτητικές εστίες hostel για ξένους φοιτητές το καλοκαίρι, για να πληρώνουν ενίκιο την ώρα που στις ήδη υπάρχουσες εστίες
Πέρα το ότι δεν φτάνουν για όλες τις αιτήσεις που κάνουν οι φοιτητές, βασιλεύει η μούχλα, το κρύο νερό στα μπάνια, ανοιγοκλίνουν τα εστιατόρια ανάλογα με το αν αλλάζει ή όχι ο εργολάβος, καλάνε τα ασανσέρ και μια σειρά άλλα ζητήματα. Όλα αυτά όμως, όλα τα προηγούμενα χρόνια και το τελευταίο διάστημα δεν μείνανε αναπάντητα. Με τα ΚΚΕ για την ΚΝΕ μπροστά, με την αγωνιστική δράση των εκλεγμένων με την πασπονταστική κίνηση συνεργασίας, τους φοιτητικούς συλλόγους, με τη δράση εκατοντάδων άλλων αγωνιζόμενων φοιτητών, ο Μπουτάρης έγινε σύνθημα. Έγινε σύνθημα, Μπουτάρη, άκου τι λένε οι φοιτητές, δίδακτρα δεν μπαίνουν στις σχολές, κάντε το καυσί φοιτητική εστία και στείλτε το Μπουτάρη στα ενοποιεία και πολλά άλλα. Σε αυτή τη ρότα, δηλαδή του Μπουτάρη, της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων, του φιλικού κλίματος για τους επενδυτές επιχειρηματίες, κινούνται όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι των κομμάτων που έβαλαν τη μόρφωση και το μέλλον της νέας γενιάς στο στόχαστρο. Τέτοιοι υποψήφοι είναι ο Ταχιάος της Νέας Δημοκρατίας με τις γνωστές προτάσεις του να καταργηθεί το άσυλο. Τέτοιοι είναι υποψήφοι οι άλλοι 6, σύνολο 7, της λεγόμενης κεντροδεξιάς με πασφαλισμένη την εθνικιστική χρυσόσκονη δήθεν για τη Μακεδονία, χωρίς να λέει κανένας κουβέντα για τον ατοϊκό προσανατολισμό της χώρας. Τέτοιοι είναι υποψήφοι όπως ο Περιφερειάρχης Τζιτζικώστας που αγκαλιάζονταν την περασμένη εβδομάδα με τον πρέσβη των ΗΠΑ Πάιατ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και τέτοιοι βέβαια είναι υποψήφοι που δεν είπαν κουβέντα τα προηγούμενα χρόνια για τη συνεργασία των σχολών μας, όπως το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Απιθύτα με τον ΝΑΤΟ. Κανένας νέος, κανένας φοιτητής δεν πρέπει να τσιμπήσει πλέον, γιατί έχει πείρα με τους λεγόμενους νέους, τους λεγόμενους άφθαρτους, τους λεγόμενους ανεξάρτητους υποψήφιους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είναι δοκιμασμένη αυτή η λογική. Είναι δοκιμασμένα τα νεανικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιος ήταν ο Τσίπρας που θα έφερνε την ελπίδα, τέτοια ήταν η Αξιόγλου που έφερε, που συνέχισε μάλλον τον μνημονιακό νόμο Βρούτσι, τον νόμο δολοφόνο όπως τον ονόμαζαν τότε, που έβαλε εμπόδια στην κήρυξη απεργιών στα εργατικά σωματεία. Τέτοια είναι και η Νοτοπούλου, που όλο το προηγούμενο διάστημα, σε όποια κινητοποίηση των φοιτητών κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, που ήταν και υφυπουργός, έλεγε ότι δεν έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και πετούσε τον μπαλάκι στο Υπουργείο Παιδείας. Όμως πήρα από τους νέους, τους άφθαρτους και τους ανεξάρτητους έχουν οι φοιτητές και από την κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στο φοιτητικό κίνημα. Σχήματα, ομάδες που παρουσιάζονται ως τέτοιοι, ως νέοι, ως ανεξάρτητοι, ως καινοτόμοι, που καθοδηγούνται απευθείας από επιχειρηματικά συμφέροντα, από καθηγητές, από το Υπουργείο. Ανεξάρτητοι έτσι κι αλλιώς δηλώνει ακόμα και η ΔΑΠ. 31 χρόνια πρώτη δύναμη υπεύθυνη για την κατάσταση στους φοιτητικούς συλλόγους. Σε όλες τις κάλπες, σε όλες τις μάχες, η νεολαία μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας, αντίστασης, διεκδίκησης. Αυτό είναι σήμερα σύγχρονο, αυτό είναι σήμερα νέο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τόσο στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στη Βουλή, όποτε γίνουν εθνικές εκλογές στην Ευρωβουλή, θα υπάρχει μία αντιλαϊκή πλειοψηφία. Εμείς, η νέα γενιά, μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, μέσα στα έτη, τα τμήματα, μέσα στις γειτονιές, μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας πλειοψηφία. Την πλειοψηφία από τα κάτω, τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που θα βάζει στο επίκεντρο τις δικές της ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Μπορούμε και με την ψήφο και με τη δράση μας να φτιάξουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση που θα μας ανοίγει δρόμους και μέσα σε όλα αυτά τα όργανα που αναφέρθηκαν πριν, θα μεταφέρει τα αιτήματά μας μέσα σε αυτούς τους θεσμούς, θα εμποδίζει ό,τι μπορεί, θα φέρνει σε πολλές περιπτώσεις και κατακτήσεις όπως στους Δήμους που πλειοψηφούν οι δυνάμεις της λαϊκής συσπήρωσης που έχουν εκλεγμένους κομμουνιστές δημάρχους όπως ο Δήμος Πάτρας. Το αντίπαλο δέος στην ακροδεξιά και το φασισμό, που είναι το μαύρο, είναι μόνο το κόκκινο. Το αντίπαλο δέος στα μνημόνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, είναι οι αγώνες μας με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Είναι πάλι για την ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη των λαών. Γι' αυτό, στις τοπικές εκλογές η νέα γενιά ψηφίζει το γαρίφαλο του αγώνα της λαϊκής συσπήρωσης,
με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Σωτήρη Αβραμόπουλο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Σωτήρη Ζαριανόπουλο υποψήφιο Δήμαρχο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Στις φοιτητικές εκλογές η σπουδάζουσα νεολαία ψηφίζει το γαρίφαλο της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας. Στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές η σπουδάζουσα νεολαία ψηφίζει ισχυρό ΚΚΕ για να πάρουν τα όνειρά της εκδίκησης.